όσες απεγνωσμένες προσπάθειες και αν κάνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να βγουν έξω από το κάδρο των ευθυνών, ματαιοπονούν. Η ευθύνη είναι το ίδιο και στους μεν και στους δε. Από κοινού διαμόρφωσαν ένα άθλιο αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και όχι μόνο. Οι πάτσιδες δυστυχώς εκτρέφονται από αυτά τα νομοθετικά πλαίσια, από αυτούς τους αντιλαϊκούς νόμους. Είναι σαν τη λερναία ύδρα. Άρα λοιπόν κανένας δεν είναι αθώος του αίματος. Και ο δε ΣΥΡΙΖΑ ειδικά, ας μην βγαίνει στα κεραμίδια, διότι οι γαλάζιες ακρίδες διαμορφώθηκαν και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όταν επέτρεψε με νόμο το 2016 να παραδώσει τα δάνεια στα ΦΑΝΤ προκειμένου να απαλλάξει το τραπεζικό σύστημα. Όπως επίσης και τη διαμόρφωση του ιδιώνυμου αδικήματος για το όποιος κινητοποιείται ενάντια στους πληστηριασμούς να θεωρείται ότι κάνει ποινικό αδίκημα. Άρα λοιπόν ας τα αφήσουν στην άκρη αυτά. Όλοι έχουν δώσει δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις για να σώσουν το τραπεζικό σύστημα και να ρίξουν το λαό που με αίμα και υδρότα πήρε ένα δάνειο για να χτίσει ένα σπίτι ή για να στεριώσει μια επιχείρηση και σήμερα παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του. Άρα λοιπόν θησαυρίζουν όλοι πάνω στον αγώνα και στο μόχθο του ελληνικού λαού. Ο λαός μας λοιπόν δεν έχει να περιμένει τίποτα με τη διαδικασία της αναμονής και μάλιστα επειδή είμαστε σε μια διαρκή εκλογική διαδικασία όλοι λένε ας αναμείνουμε, θα έχουμε σε λίγο εκλογές, θα έρθει πιθανά μια νέα κυβέρνηση που θα πάρει πίσω τα προηγούμενα νομοθετήματα της παρούσας κυβέρνησης. Πλανάτε πλάνη ΙΚΤΡΑ. Διαμορφώνουν συνθήκες έτσι ώστε να είναι σε μια διαρκή αναμονή ο λαός. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουν τη μαζική απάντηση οι εργαζόμενοι στις 9 του μήνα, στις 9 Νοέμβρη, στην πανελλαδική πανεργατική απεργία. Αυτή θα είναι η πραγματική απάντηση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή παρακολούθησα πριν από λίγο την προηγούμενη συζήτηση για το θέμα του τουρισμού και επειδή προέρχομαι από μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, θα σας πω το εξής. Είδαμε ρεκόρ αφίξεων, ρεκόρ τζίρου και κερδών των ξενοδοχειακών ομίλων. Δεν είδαμε όμως ρεκόρ στους μισθούς. Μισθοί των 400, των 500, των 600 και των 700 ευρώ που διαμένουν σε άθλια καταλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Εκεί τα κέρδη δεν μοιράζονται με τους εργαζόμενους. Πώς λοιπόν θα πάει ένας εργαζόμενος να βρει δουλειά στα ξενοδοχεία όταν ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, όταν παίρνουν μισθούς πείνας? Αυτή την πολιτική λοιπόν την υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα και όλες οι κυβερνήσεις ανεξαιρέτως. Στο Ηράκλειο και στα Χανιά, έχω την αίσθηση τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, δεν είναι αυτή η κατάσταση που περιγράφεται. Στη μεγάλη πλειοψηφία τουλάχιστον. Εσείς το ξέρετε καλύτερα για το ζήτημα από κοντά, αλλά θα σας πω λοιπόν, επειδή είναι το τέλος της τουριστικής περίοδου, τα εργατικά ατυχήματα είναι πάμπολα, τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ στην επιφάνεια. Εξαθλειωμένοι εργαζόμενοι με 10 και 12, με καταστρατήγηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, λιποθυμούν οι καμαριέρες, λιποθυμούν μέσα στα μαγειρία και μένουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Ας κάνετε λοιπόν ένα ρεπορτάζ στις ξενοδοχειακές μονάδες μιλώντας με τους ίδιους τους εργαζόμενους. Αυτά έχουν καταγγελθεί όχι μόνο από το ΚΚΕ, από τους ίδιους εργαζόμενους, από τα ίδια τα σωματεία. Να λοιπόν γιατί δεν πάνε να δουλέψουν στα ξενοδοχεία οι εργαζόμενοι. Όχι γιατί θα εξασφαλίσουν κάπου άλλου μια καλύτερη δουλειά, αλλά γιατί είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, αν δεν σηκώσουν ανάστημα οι εργαζόμενοι, αν δεν συστρατευτούν σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια σε αυτές τις πολιτικές που διαμόρφωσαν όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, τότε η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η 9 του Νοέμβρη είναι πραγματικά το σημείο αναφοράς όπου θα δώσουν τη μαζική απάντηση εργαζόμενων. Το σχέδιο Ηρακλής είναι πακέτο κρατικών εγγυήσεων για τις τράπεζες. Ναι. Απάλλαξε τις τράπεζες, δεν απάλλαξε αυτούς που έχουν πάρει τα δάνεια. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Και θα χρειαστεί να καταργηθούν όλοι οι άθλιοι νόμοι που υπάρχουν μέχρι σήμερα και δίνουν το δικαίωμα στα κοράκια να αρπάζουν τα σπίτια των ανθρώπων, να καταργηθεί το ιδιώνυμο και να γίνει νόμος του ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας. Είναι προτάσεις που κάνει το ΚΚΕ, αλλά από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν. Ο λαός θα τα κατοχυρώσει.